Αυτή τη φορά η ΑΕΛ δεν διεύρυνε απλά στους 7 αγώνες το αίτητό της, αλλά κατάφερε να επιστρέψει και στις νίκες, έπειτα από ένα σερί μέτριων έως κακών εμφανίσεων που είχαν επιφέρει 4 ισοπαλίες. Για να το πετύχει, ήταν αρκετό το τέρμα που πέτυχε με κοντινή προβολή ο Τσίγκα στο 74ο λεπτό, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Ζεκίνια που πέρασε την μπάλα στην καρδιά της άμυνας του Θρασίβουλου. Ήταν ένα γκολ που πανηγυρίστηκε δεόντως από τους Βυσσινοί, καθώς έδιωξε ένα μεγάλο βάρος από πάνω τους, αφού δεν είχαν προηγηθεί στις μεγάλες ευκαιρίες που χάθηκαν κυρίως στο πρώτο ημίχρονο από τον Κρητικό, μία με κοντινή αδύναμη κεφαλιά και μία με την κακή του επιλογή να κρεμάσει τον αντίπαλο γκολκίπερ, αντί να πασάρει σε αφύλακτο συμπαίκτη. Ήταν πάντως μία δίκαιη νίκη, καθώς ο Θρασίβουλος απείλησε μία και μοναδική φορά σε ολόκληρο 90 λεπτό, την οποία όμως ο Τίμος Καβακάς δεν ευχαριστήθηκε και πάλι όσο θα ήθελε. Σε όλους, καλή σαν προστή να έχουμε. Θα ήθελα να ξεκινήσω και να δώσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στον ποδοσφαιριστή του Θρασίβουλου για το χάμο της μητέρας του. Να είναι δυνατός και γερός να τη θυμάται, γιατί η μητέρα στη ζωή είναι μία και άκρο σημαντική για όλους μας. Για το παιχνίδι θα ήθελα να πω ότι ήρθαμε να παίξουμε ένα, γνωρίζαμε ότι ήρθαμε να παίξουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες στέλναν το παιχνίδι για διαφορετικούς λόγους. Εμείς για να διατηρηθούμε σε τροχιά που θα μας δίνει την ελπίδα για το όνειρο. Και ο Θρασίβουλος έναν αγώνα επιβίωσης. Το παιχνίδι δεν παίχτηκε καλό παιχνίδι. Έγινε ένα κακό παιχνίδι, σε καλό γήπεδο κακό παιχνίδι. Θεωρώ ότι αν και κακοί είχαμε 4 κλασικότατες ευκαιρίες, τις οποίες δεν καταφέραμε να ανοίξουμε το σκορ. Είναι μια εμφάνιση που δεν μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε, αλλά μεγαλώνει την αγωνία μας και τον προβληματισμό μας. Εγώ προσωπικά προβληματίζομαι, γιατί βλέπω ότι για ακόμη ένα παιχνίδι χάνω ακόμη έναν ποδοσφαιριστή. Και η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αντικαταστήσει σοβαρές απουσίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο και να είμαι εγωιστής και να θέλω να δουλεύω με 25 παιδιά, βλέπω ότι κάθε απουσία εμένα μου στοιχίζει και μου στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά. Ένας ακόμη ένα παιδί. Και στο τέλος δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Ίσα-ίσα συμπληρώσαμε με δυσκολία 18 ποδοσφαιριστές. Το ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε στις δηλώσεις του και ο αρχηγός σήμερα της ΑΕΛ, Θανάσης Παπαγεωργίου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνέντευξη τύπου δεν προσήλθε ο νέος τεχνικός του Θρασίβουλου Βασίλης Βούζας, αλλά ο βοηθός του κύριος Ζέτος, ενώ για λογαριασμό των παικτών του μίλησε ένας πρώην Βυσσινή, ο πατρινός Νίκος Βλασόπουλος. Για τον αγώνα, καταρχάς να ξεκινήσω για να πω ότι ήταν τιμή για μένα σήμερα που ξεκίνησα τον αγώνα σαν αρχηγός της ομάδας. Ήταν ένα όνειρο για μένα, πραγματοποιήθηκε. Από το γήπεδο φεύγουμε χαρούμενοι όσον αφορά τους βαθμούς. Πήραμε αυτό που θέλαμε, 3 βαθμούς. Ο προβληματισμός όμως, όπως είπε ο προπονητής μου, συνεχίζει να υπάρχει. Γιατί δεν δείχνουμε το αγωνιστικό πρόσωπο αυτό που θέλουμε και μπορούμε να δείξουμε. Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, πιστεύω ότι δεν είμαστε καλοί. Είμαστε αρκετά καλοί και εμείς κάναμε τις ευκαιρίες και θα μπορούσαμε να βάλουμε και εμείς ένα γκολ. Δυστυχώς, δεχτήκαμε ένα γκολ από μια στιγμένη φάση, ένα γκολ το οποίο πιστεύω ότι σε επαγγελματικές ομάδες σπάνια μπαίνει. Πρόσωπα εδώ από τη Λάρισα, καλώς ήρθατε, καλή επιστροφή. Πήρα και το αποτέλεσμα που θέλατε. Λοιπόν, συλληπιτήρια στη μητέρα του αδελφού και φίλου του Σταυριανού, πέρασε δύσκολα αυτές τις μέρες, όμως πάλι σήμερα ήταν ίσως ο καλύτερος μας παίχτης για μια φορά ακόμα. Αν εξαιρέσουμε όμως τις ιδιωτικές ευκαιρίες της Λάρισας, πιστεύω ότι για μας το να πάρουμε το τρίποντο σήμερα κρίθηκε στο 45 λεπτό, όταν χάθηκε η πιο κλασική ευκαιρία που μπορεί να έχω δει στη Β' Εθνική, ας πούμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη νίκη αυτή η ΑΕΛ έσπασε και μια δυσμενέστατη παράδοση, καθώς δεν είχε νικήσει ποτέ πριν στο γήπεδο της Φυλής.